Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Γκιόκα, υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, βουλευτή στην πρώτη Ανατολική Αττική. Κύριε Γκιόκα, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, κύριε Γκιόκα. Καλή σας μέρα και σας και στους ακροατές σας. Η αλήθεια είναι ότι ασκήσατε έντονη κριτική μέσω αυτής της ανακοίνωσής σας για την στάση της χώρας μας, αναφορικά με την αποστολή στρατιωτικού υλικού και όχι μόνο, έτσι. Για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Έτσι. Γιατί η χώρα είναι κάτι πολύ γενικότερο. Της ελληνικής κυβέρνησης, ναι. Ναι, για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης που κατά τη γνώμη μας εμπλέκουν τη χώρα και εμπλέκουν το λαό σε έναν πόλεμο που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, όπου ουσιαστικά στις πλάτες του λαού της Ουκρανίας, στις πλάτες του ουκρανικού λαού και στο δράμα το οποίο ζει, το ΝΑΤΟ από τη μια μεριά, η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία από την άλλη λύνουν τις διαφορές τους και τους ανταγωνισμούς τους. Γιατί αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Και δεν το ζούμε μόνο τώρα, το ζούμε εδώ και μια οχταετία, δεκαετία τουλάχιστον, όταν η Ουκρανία και ο ουκρανικός λαός έχουν γίνει σάκος του μπόξ στην κυριολεξία των ανταγωνισμών αυτών των ισχυρών κέντρων. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε πάρα πολύ επικίνδυνη την εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, με το ένα πλευρό, με το ένα στρατόπεδο, και είναι κάτι το οποίο επίσης δεν εξελίσσεται τώρα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν στηρίξει τα αμερικανονατοϊκά σχέδια περικύκλωσης της Ρωσίας. Είναι οι βάσεις που επεκτάθηκαν, που εγκαινιάστηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίστηκε η επέκτασή τους και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφαλοβίκιο, οι οποίες λειτουργούν ως κέντρα προώθησης. Και πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτό, ότι αυτή τη στιγμή στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκιο, Σούδα, χρησιμοποιούνται ως κέντρα προώθησης και μεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έπλεαν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δύο αεροπλανοφόρα, το ένα αμερικάνικο, το Χάρι Τρούμαν, και ένα γαλλικό, το Σαρλς Ντε Γκολ, που επίσης υπηρετούν αυτή την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, και φυσικά είχαμε και την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού. Όμως αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους που δημιουργούνται για τον ελληνικό λαό και την πιθανότητα ο ελληνικός λαός και η χώρα να αποτελέσουν στόχο αντιπίνων από τη μεριά της Ρωσίας. Υπάρχει, λέτε, αυτός ο φόβος, αλλά εγώ θα ήθελα, κύριε Γκιόκα, λίγο να δούμε πώς θα μπορούσε η χώρα να το διαχειριστεί αυτό από τη στιγμή που βρίσκεται στους οργανισμούς, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πρέπει να συμπορευτεί με κάποιες αποφάσεις. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί? Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι η Ελλάδα συμμετέχει και είναι μέλος δύο μηχανισμών, δύο οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι οποίοι οργανισμοί έχουν κάνει ακριβώς τα ίδια με αυτά που κάνει τώρα η Ρωσία. Γιατί συζητάμε περί αναθεωρητισμού και όντως υπάρχει και παραβίαση συνόρων και παραβίαση της εδαφικής ακυρεότητας της Ουκρανίας από τη μεριά της Ρωσίας. Αυτοί οι οργανισμοί όμως, οι οποίοι εμφανίζονται τώρα ως προστάτες της Ουκρανίας δήθεν και ως προστάτες του διεθνούς δικαίου, είναι αυτοί ακριβώς οι οργανισμοί που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες, υπήρξαν οι ίδιοι φορείς αναθεωρητισμών. Έχουν διαλύσει χώρες, έχουν επαναχαράξει σύνορα, έχουν οργανώσει πραξικοπήματα και αυτή τη στιγμή λύνουν τις διαφορές τους και τους ανταγωνισμούς τους με τη Ρωσία στις πλάτες του ουκρανικού λαού. Από αυτή την άποψη εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα συμφέρον για τον ελληνικό λαό, για ορισμένα τμήματα του ελληνικού κεφαλαίου ενδεχομένως να υπάρχει συμφέρον. Όντως, να θέλουν να πάρουν μερίδιο από τη λία και το πλιάτσικο που γίνεται σε βάρος των λαών. Όμως για τον ελληνικό λαό δεν υπάρχει κανένα απολύτως συμφέρον από την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους επικίνδυνους ανταγωνισμούς. Και επειδή έγινε πολλή συζήτηση και με αυτές τις περίφημες δηλώσεις της Ζαχάροβα κτλ., θέλουμε να πούμε ότι, και μας κάνει και εντύπωση που ορισμένοι εξεπλάγησαν, γιατί αντίστοιχες δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων, ίσως όχι ανάλογου ύφους, αλλά σίγουρα ανάλογου περιεχομένου, υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ΚΚΕ
πάρα πολλές φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις του και στη Βουλή και εκτός Βουλής έχει επισημάνει αυτές τέτοιου είδους δηλώσεις, οι οποίες πραγματικά στοχοποιούν τον ελληνικό λαό και τον ως πιθανό στόχο αντιπίνων από τη μεριά της, της Ρωσίας. Πάντως γενικά βλέπουμε, μπορώ να πω, ένα θέατρο του παραλόγου, κύριε Γιώκα. Γιατί το λέω αυτό? Θα συγκεντρώσω μερικά στοιχεία και θα δούμε αν μπορεί κανένας να τα βάλει όλα σε ένα κάδρο. Είχαμε τις προάλλες μια συνέντευξη ενός συνταξιούχου Αμερικανού στρατιωτικού και συμβούλου του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έλεγε τι μας κάνει εντύπωση, το έλεγε τόσο καιρό ο Πούτιν ότι θα το κάνει και εμείς τον πιέσαμε περί τριγυρίζοντάς τον και αντέδρασε όπως θα αντιδρούσαμε και εμείς. Ένα, το βάζουμε στην άκρη. Δεύτερον, έχουμε την Τουρκία, η οποία παίζει και επιδιώκει να παίξει έναν περιφερειακό ρόλο ενισχυμένο, η οποία ούσα μέσα στο ΝΑΤΟ, όπως και εμείς δηλαδή, ού μόνο δεν έστειλε στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ρωσία, αλλά το έκανε στην Ουκρανία. Και αυτή παρόλα αυτά δεν φαίνεται να είναι εχθρική χώρα για τη Ρωσία και καλείται να παίξει και ρόλους και δεπά και να διοργανώνει ειρηνευτικές. Πώς μπορούν να μπουν αυτά τα πράγματα σε ένα κάδρο? Κοιτάξτε να δείτε, αν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον πόλεμο και την απαράδεκτη ρωσική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, να το πω έτσι, λες και η ιστορία ξεκίνησε στις 24 Φλεβάρι που έγινε αυτή η εισβολή, τότε θα οδηγηθούμε σε οδιέξοδο. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε όλο αυτό το έφλεκτο υλικό που συσσωρεύεται εδώ και πάρα πολύ καιρό στην ευρύτερη περιοχή. Τα προηγούμενα χρόνια το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθήσανε μια πολιτική, με τη συμμετοχή και των ελληνικών κυβερνήσεων, ακολουθήσανε μια συγκεκριμένη πολιτική οικονομικής, στρατιωτικής και πολιτικής περικύκλωσης της Ρωσίας. Διευρύνανε με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αυτούς τους οργανισμούς, εγκατέστησαν όπλα, εγκατέστησαν στρατιωτικές βάσεις. Το 2014, να θυμίσουμε, οργανώσαν ένα πραξικόπημα εναντίον της νόμιμα τότε εκλεγμένης κυβέρνησης της Ουκρανίας. Στηρίξανε φασιστικές και παραστρατιωτικές οργανώσεις. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είναι άλλο πράγμα, προσέξτε, ότι η Ρωσία το αξιοποιεί ως πρόσχημα για να δικαιολογήσει την εισβολή της, η οποία είναι σε κάθε περίπτωση απαράδεκτη και καταδικαστέα. Και είναι άλλο ζήτημα το ότι δεν υπήρχαν τέτοιου είδους γεγονότα. Οι παραστρατιωτικές και οι φασιστικές οργανώσεις που στηρίχτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους στην Ουκρανία είναι πραγματικό γεγονός. Και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί έχουν ενσωματωθεί πλέον στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας κτλ. Κτλ. Και είναι και αυτές που ευθύνονται για το δράμα του ουκρανικού λαού. Τώρα, βλέπε σχέδιμα... Αζόφ και τα λοιπά. Βεβαίως, Αζόφ, δεξιός τομέας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει ένα ρεπορτάζ για τα διατάγματα και τις αποφάσεις που πήραν οι ουκρανικές κυβερνήσεις διαδοχικά μετά το 2014. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς στηρίχτηκαν τέτοιες νεοναζιστικές οργανώσεις. Όμως να πω και το εξής. Είναι σωστό αυτό που λέτε σε σχέση με τη στάση της, Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης, λοιπόν, αναπτύσσοντας σχέσεις και με το ΝΑΤΟ, που προφανώς είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και με τη Ρωσία. Είναι πολύ επικίνδυνος ο ισχυρισμός της ελληνικής κυβέρνησης, κατά τη γνώμη μας, ότι αν προστρέξουμε εμείς και είμαστε εμείς τα καλά παιδιά του ΝΑΤΟ και προστρέξουμε με στρατιωτικό... Θα πάρουμε ανταλλάγματα. Έτσι. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ από την ιστορία. Να σας πω μόνο ένα στοιχείο πρόσφατο. Στοιχείο. Εν μέσω του πολέμου, μετά δηλαδή την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετήθηκε η έκθεση προόδου των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, της πορείας των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν την έκθεση, ξέρετε πώς χαρακτηρίζεται η τουρκική εισβολή και κατοχή?
χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ανεπίλητη σύγκρουση. Μάλιστα. Έχει διαγραφεί ο όρος τουρκική εισβολή και κατοχή και έχει αντικατασταθεί με τον όρο ανεπίλητη σύγκρουση. Αυτό δεν είναι αναθεωρητισμός. Και δεν είναι τεράστια υποκρισία από τη μεριά της κυβέρνησης να λέει ότι θα μας υπερασπιστούν και θα μας προστατεύσουν αυτοί που αποτελούσαν τους μεγαλύτερους φορείς αναθεωρητισμού στη σύγχρονη ιστορία τουλάχιστον. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτά πρέπει να τα πάρει υπόψη του ο ελληνικός λαός προκειμένου να διεκδικήσει αυτό που υπάρχει και αρχικά, την απεμπλοκή της χώρας μας από αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς. Κύριε Γκιόκα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, οπότε δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μόνο ήθελα ένα μικρό σχόλιο, μια εκτίμηση, διότι πριν από λίγο είχαμε μια ανακοίνωση από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι η Ρωσία και η ΗΠΑ θα πρέπει να επιστρέψουν στην αρχή μιας ειρηνικής συνύπαρξης, όπως κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα δούμε σύντομα μία αποκλιμάκωση αυτής της κατάστασης? Όχι, εμείς δεν έχουμε τέτοια... Δεν είμαστε, εμείς θεωρούμε ότι οι ανταγωνισμοί είναι πάρα πολύ σφοδροί, παγκοσμίως, και δεν έχει να κάνει μόνο, να ξέρετε, ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας ή Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία κτλ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται και ξεπροβάλλει πλέον ένας ακόμη μεγαλύτερος ανταγωνισμός για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα, είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί οι ανταγωνισμοί, γεωπολιτικοί, οικονομικοί, θα κλιμακωθούν τα επόμενα χρόνια, ακόμη και αν υπάρξουν προσωρινά κάποιοι συμβιβασμοί, αυτοί θα είναι εύθραυστοι, και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός και οι άλλοι λαοί πρέπει να χαράξουν το δικό τους δρόμο αυτοτελούς πολιτικής, να μην επιλέξουν στρατόπεδο ληστών, γιατί τέτοια είναι και τα δύο στρατόπεδα, είναι στρατόπεδα ληστών, και πραγματικά να χαράξουν έναν δρόμο υπέρ των δικών τους συμφερόντων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκιόκα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.